Πριν ε, μερικές μέρες, ο Υπουργός κ. Κιβανός τροποποίησε την κία κατανομής βοσκοτόπων στους κοινοτρόφους της χώρας και ενώ μέχρι τότε ε, όλα τα εγωπρόβατα και απ το, τα αμνοερίφια είχαν τον ίδιο ε, συντελεστή ε, μονάδων μεγάλων ζώων, δηλαδή 0,15%, για τα αμνοερήφια, ο συντελεστής αυτός έγινε 0,05. Δηλαδή, μείωσε το συντελεστή στο 1 τρίτο και μειώντας το συντελεστή κατά 1 τρίτο, ουσιαστικά μειώνει και αντίστοιχα τα βοσκοτόπια που αντιστοιχούν στην κατανομή των μονάδων μεγάλων ζώων και επειδή οι ενισχύσει δίνονται πια με το βοσκότοπο, με τα στρέμματα, μειώνονται κατά αντίστοιχο ποσοστό και οι ενισχύσει, κατά εν τρίτο δηλαδή. Αυτό είναι απαράδεκτο, εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ το καταγγείλαμε, το φέραμε και στη Βουλή, διότι δεν μπορεί α, να βάζεις τους κτηνοτρόφους και ιδιαίτερα τους νέους να κάνουν αίτηση ενισ... ενιαία ενίσχυση το Μάιο, με συγκεκριμένους όρους, όρους, και προϋποθέσεις που δίνουν συγκεκριμένα ποσά ενισχύσεων και να έρχεσαι παραμονές του πληρωμών να μειώνεις, να αλλάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις και να μειώνει τις ενισχύσεις κατά εν τρίτον. Δηλαδή ένας νέος αγρότης που μπαίνει, ένας νέος κοινοτρόφος, συγγνώμη, που μπαίνει μέσα με 100 πρόβατα και τα 100 πρόβατα είναι 15 μονάδες μεγάλων ζώων, σε αυτό το ποσό αντιστοιχούν, ε, ξαφνικά οι 15 μονάδες να γίνονται 5 και οι 15.000, αν αντιστοιχούσαν σε αυτό το πόσο, να γίνονται 5.000. Αυτό είναι εντροπή, ε, δείχνει το κράτος ότι δεν μπορεί να αποκτήσει την εμπιστοσύνη του αγροτικού κόσμου και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ένα σταθερό περιβάλλον μέσα ε, ε, λειτουργίας του αγροτικού τομέα, γιατί αν φανταστείτε ότι μόνο οικία ελέγχου των αγροτών, το τελευταίο χρόνο διαφοροποιήθηκε και άλλαξε έξι φορές, καταλαβαίνουμε ότι το περιβάλλον πάνω στο, μέσα στο οποίο λειτουργεί ο αγρότης είναι μια κινούμενη άμμος με τέτοιες αποφάσεις. Και εφόσον θέλουν ο, αγρο, ο κτηνοτρόφος και ο αγρότης να είναι επιχειρηματίας, πρέπει να του εξασφαλίσουν και ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα λειτουργεί. Όμως, Ιδιαίτερα αυ, τους α, κτηνοτρόφους της Λέσβου αυτή η τροποποίηση τους, της σκία τους πλήττει ε, επιπλέον. Γιατί. Γιατί η προηγούμενη οικία η οποία είχε ε, γίνει επισήριζα και με υπουργό αγροτικής ανάπτυξης, το Βαγγέλη των Αποστόλων, ε, λόγω ότι τα νησιά έχουν ξηροθερμικό κλίμα, ε, λίγα βοσκοτόπια, και αυτά που υπάρχουν είναι χαμηλής βλάστησης και χαμηλής βοσκοϊκανότητας, αυτό ε, το ελάττωμα της φύσης στα νησιά, αυτό που αποκαλούμε νησιωτικότητα, ήρθε με την κία κατανομή βοσκοτόπων να το αναπληρώσει. Και έδινε στα νησιά παραπάνω επιλεξιμότητα. Ε, δηλαδή... Χοντρικά να σας πω τώρα, εάν ένας κτηνοτρόφος είχε 100 πρόβατα στην υπηρετική χώρα και για, για να τα ενεργοποιήσει αυτά τα 100 πρόβατα έπρεπε να έχει 135 στρέμματα βοσκότοπο. Στη Λέσβο μόνο 80. Ε, ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό μεταφερθήκαν ενισχύσεις από την υπηρετική χώρα προς τα νησιά. Τώρα έρχεται ο σημερινός υπουργό ο κ. Λιβανός, να πάρει τι ενισχύσει που είχε φέρει από στο Λουξαντιά και να τι πάει ξανά στην υπηρετική χώρα.